Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί. Σε πουλήσουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου για μια ακόμη βραδιά εδώ στην τροφιά με τον Μάκη Κουρή. Και με πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρέα απόψε να την καλωσορίσουμε κιόλας στο πρώτο μέρος της εκπομπής μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κορυφαίος τέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής βέβαια στα Χανιά στην εκλογική του περιφέρεια. Κρήτη, όπου θα είναι υποψήφοι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Τρεις στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Επιλέξαν την Κρήτη, φαίνεται είναι μήλον της Έρδος. Είναι και το Ηράκλειο μεγάλη και δύσκολη περιφέρεια και βγάζει και πολύ κόσμο, έχει μια σημασία. Αλλά τέσσερις αρχηγοί στην Κρήτη υποψήφοι δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Θα πει κανείς. Να κάνει μια ανεξάρτητο κράτο. Μην τα λες αυτά γιατί κάποιοι τα λένε. Μην τα λες αυτά γιατί κάποιοι τα λένε. Λοιπόν. Κάποιοι, ναι, μην τα λες αυτά, μην τα λες. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Σταθάκη αμέσως να πούμε βέβαια δύο λόγια πριν για την επικαιρότητα. Τι έχουμε να πούμε. Το πρώτο τεστ θα βρούμε τους αρχηγούς. Debate. Τώρα με συγχωρείς. Debate με 7 αρχηγούς, 7 δημοσιογράφους και 6 θεματικές ενότητες. Με συγχωρείς πολύ, αλλά εγώ δεν περιμένω τίποτα σπουδαίο. Ναι. Θα πούνε 100.000 φορές καλύτερα να δούμε μια εκπομπή άλλη. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή εδώ. Την ίδια ώρα του debate θα κάνουμε εκπομπή. Αλλά δεν τη διαφημίζουμε, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι debate με 7 αρχηγούς, 7 δημοσιογράφους, 6 θεματικές ενότητες. Καλό είναι που γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε περιμένουμε σπουδαία πράγματα. Δείχνω γιατί 7 δημοσιογράφοι. Γιατί πρέπει να είναι ένας από κάθε κανάλι εθνικής εμβέλειας, ένας συντονιστής από την ΕΡΤ, οι 7 πολιτικοί αρχηγοί και όλοι αυτοί μαζί είναι 15 άτομα, 14 άτομα σε ένα στούντιο. Όταν κάνει Αμερικανός πρόεδρος υπάρχει συντονιστής. Υπάρχει, σαφώς και υπάρχει, αλλά είναι πιο λίγοι δημοσιογράφοι. Όχι συντονιστής, δημοσιογράφος πρωτά υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν τόσο πολλοί δημοσιογράφοι. Και εν πάση και κουβεντιάζουν μεταξύ τους και γενικά είναι καλύτερα. Πάντως είναι ένα βήμα θετικό το ότι γίνεται, γιατί δεν είχε γίνει στις προηγούμενες εκλογές. Είναι να είναι και ελκυστικό. Εγώ νομίζω το ελκυστικό θα είναι τη Δευτέρα. Στο οποίο θα είναι ο κ. Τσίπρας με τον κ. Μεμαράκη. Αυτό είναι το βασικό, νομίζω. Και το κρίσιμο. Και το κρίσιμο. Που μπορεί να επηρεάσει κάποιους πολίτες. Ακριβώς. Αν αποφάσισε ιδιαίτερα, με τι μαθαίνει για να αποφασίσει. Ναι. Ότι περιέργως, γιατί σου κάνει εντύπωση στους δημοσκόπους, με μια-δύο εταιρείες που μιλάμε, ότι αυξήθηκαν οι αναποφάσεις κατά 1% σήμερα. Αυξήθηκαν οι αναποφάσεις. Ναι, που δεν το έχουν παρατηρήσει άλλοι. Συνήθως μειώνονται όσο περνάνε οι μέρες. Και επίσης χαρακτηρίζονται ότι είναι περίεργες εκλογές. Δεν έχουν δει. Αυτά που βλέπουν τα ίδια πράγματα. Επίσης. Εδώ που τα λέμε, έχουν καεί στο χυλό και φυσάει και το γιαούρτι οι δημοσκόποι τώρα. Έτσι. Και στο δημοψήφισμα το τελευταίο, αλλά και σε άλλες εκλογές δεν κατάφεραν να συμπέσουν. Επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προβάδισμα, παραμένει χαμηλή συσπήρωση. Υπάρχει ένα 20% αναποφάσιστη ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, όπως λέγαμε και χθες, έχει πιάσει τα βάνη. Εκεί τα πράγματα για τα μικρά κόμματα. Είναι δύσκολο και το ποτάμι δίνει μάχη. Θα μπει βέβαια, θα περάσει το 3%. Ο κ. Λαβαζάνης είναι γύρω στο 4%. Ο κ. Λεβέντης έχει υποχωρήσει κατά μισή μονάδα. Και είναι γεγονότα το Πασόκ εμφανίζει μια άνοδο. Και παραμένει πρώτο κόμμα, η τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Κοντά όμως παλεύει με το ΚΚΕ. Το εντυπωσιακό είναι αυτή η επισήμανση μας έκανε μια από τις σοβαρότερες εταιρείες. Ότι τα δύο κόμματα θα πάρουν πάνω από 60%. Τα δύο, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία θα περάσουν το 60%. Που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 65%. Α, μάλιστα. Και αυτό καλό είναι, με την έννοια ότι θα βοηθήσει να σχηματιστεί πλειοψηφία. Ναι. Πρέπει να πάρει 10% Χρυσή Αυγή. Ναι. Και όταν τα μικρά κόμματα ανεβούν, να φτάσουν το 40%.
Λοιπόν, εγώ μια το είπες να πω ότι τόσο η κυρία Γεννηματά, στην οποία αναφέρθηκες, θα είναι μαζί μας μία από τις επόμενες μέρες. Όπως την Πέμπτη θα είναι εδώ στο στούντιο 10 με 11 ο Βαγγέλης Μημαράκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε τον κύριο Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Μημαράκης την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα και ο κύριος Σταύρος Σουδράκης θα είναι εδώ επίσης στο στούντιο να συζητήσουμε μαζί του. Σχεδόν οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί θα περάσουν εδώ από το πληροφόρηση ότι εκεί το δίκη πάλι διασπάστηκε. Το ποιο? Το δίκη. Υπάρχει το δίκη ακόμη, με συγχωρείς. Οι από τον πολιτική γραμματεία που είχαν μια δήλωση. Ξεπερνάει τις. Είναι μια συνιστόσα. Συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει δηλώσει με ποια φάση του κύριο Μαντά στήριξη με τον κύριο Λαφαζάνη. Α, πήγε από εκεί. Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι 7 οι άλλοι στείλαν μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα ότι εμείς στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ να πω πριν πάμε στον κύριο Σταθάκη. Για Σταθάκη, το έχουμε ζήσει. Αυτή η ιστορία. Διάσπραση του ατόμου. Και διάσπραση και τα μικρά κόμματα όταν φεύγουν από μεγάλα έχουν τύχει του τέλους. Το είχε πει ο Αβέροφ, ο Μακαρίτης. Από το Μαντρί. Όποιος είχε το Μαντρί, το είχε. Λοιπόν, μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Σήμερα είχαμε ένα τηλεφώνημα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, ο οποίος περνούσε από τη χώρα μας, έκανε μια στάση στο ελευθερία της Ισραήλος. Γιατί πήγαινε Ραμάλα, νομίζω πήγαινε και θα πάει και Κύπρο, θα πάει και Τουρκία. Και είχαν μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την Αθήνα, να αναλάβει πρωτοβουλία για να υπάρχει σύνοδος κορυφής για το μεταναστευτικό. Ο κύριος Τούσκ φαίνεται πως είναι θετικός στην κατεύθυνση αυτή. Και μακάρι να γίνει μια τέτοια σύνοδος. Δεν θέλουν οι Γερμανοί πολύ. Αυτοί είναι οι οποίοι δεν το πολύ θέλουν. Αλλά τώρα αυτοί αρχίζουν και χαλαρώνουν. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά, πρέπει να πούμε, από την Ελλάδα. Έτσι, αυτή η ιστορία. Γιατί μας αφορά άμεσα. Και αυτό το τηλεφώνημα και το έχει θέσει επανειλημμένο ο κύριος Παυλόπουλος. Και νομίζω ότι ο κύριος Τούσκ θα έρθει στην Αθήνα κάποια από τις επόμενες μέρες στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύριο Σταθάκη. Μια δήλωση του πρόεδρου στο βιομηχάνο Βορείου Ελλάδας. Που ζητάει αλλαγή του συντάγματος και αλλαγή πολιτεύματος. Ναι, δηλαδή να αρχίσει να τίθεται στο δημόσιο διάλογο η αλλαγή του πολιτεύματος σε προεδρικό. Έτσι, ο εκάστοτε εκλεγμένος πρόεδρος θα πρέπει να συνεργαστεί με το νομοθετικό σώμα, το οποίο όμως εκλέγεται σε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικό τρόπο από τον ίδιο. Δηλαδή, κάτι σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρέπει ο πρόεδρος να συνεργάζεται με τη Γερουσία και τη Βουλή, για να μπορεί να περνάνε τα νομοσχέδια και να μην είναι ο ίδιος. Όχι, είναι η πρώτη φορά που νομοθετεί αυθαιρετότητα. Η βιομηχανία, αλλά και πολιτικά δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Υπουργό που έχει πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν, δύο λόγια μας πείτε πώς βλέπετε τις εκλογικές εξελίξεις. Συγγνώμη, τις. Τις εκλογικές εξελίξεις. Νομίζω ότι οι εκλογές εκ των πραγμάτων έχουν ένα προώρο στάδιο στο οποίο διατυπώνονται οι σκέψεις και οι προτάσεις των περισσότερων κομμάτων. Όσο πλησιάζουμε όμως στις εκλογές, οριμάζουν τα βασικά διλήμματα και αυτό νομίζω θα επιταχύνει και τις επιλογές και τη μείωση των αναποφάσεων εν ώψη των εξελίξεων. Αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το βλέπετε και εσείς ή βλέπετε κάτι άλλο? Όχι, ισχύει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων και κατά κύριο λόγο ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι αποκλειστικά ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις οριστικές επιλογές που θα κάνουν. Αντίθετα, υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει γίνει φανερό. Άρα νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και τα διλήμματα θα είναι πιο καθαρά και φυσικά οι πολίτες θα μπορούν να... Αυτή η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση των βουλευτών και την ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας, σύν και κάποιες φωνές και αποχωρήσεις από την νεολαία, θα ξεπεράσουν μέχρι να φτάσουμε μια Κυριακή τις απώλειες που φαίνονται μέχρι στιγμής από αυτές τις κινήσεις. Στις επιλογές στο μνημόνιο. Νομίζω ότι η επιλογή της είχε ως αφετηρία την πτώση της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο εφόσον έκαναν αυτή την επιλογή οδήγησαν εκ των πραγμάτων και στο θέμα των εκλογών. Από την άλλη πλευρά
Είναι θετικό νομίζω και έντιμο το ότι διατυπώνει η άποψη την οποία, η στρατηγική την οποία έχει αυτός ο χώρος υπέρ της Δραχμή. Επιστροφής στη Δραχμή, το οποίο ήταν μια θέση την οποία η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν τη συμμερίστηκε ποτέ και ήταν πολύ καθαρά τοποθετημένος για το, με το σύνθημα παραμονής του ευρώ έξοδος από τη λιτότητα. Θα δοκιμάσει ευθέως και την αντοχή μιας τέτοιας στρατηγικής στο εκλογικό σώμα. Εγώ θεωρούσα και θεωρώ ότι η επένδυση στο νόμισμα δεν αποτελεί βιώσιμο πολιτικά νομίζω σχήμα. Ότι και σήμερα ο κ. Λαφαζάνης, με συγχωρείς που σου διακόπτω, στο σποτ το πρώτο τηλεοπτικό, το ένα και μοναδικό που έχει βγάλει το διαφημιστικό, νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, είναι αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι αυτή η ιστορία της Δραχμής δεν πουλάει σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Προσπαθεί να το διακομωδήσει. Με το είδε στο σποτ, φαντάζομαι, ναι, το τηλεοπτικό, έτσι. Ναι, ναι. Ότι προσπαθεί να το διακομωδήσει. Κατά την άποψή μου, αυτό προσπαθεί να κάνει να δείξει ότι. Ναι, λέω, τι προσπαθεί κατά την άποψή μου να κάνει. Να διακομωδήσει, αλλά από τη μία πλευρά ο ίδιος το έχει πει και δημοσίως. Αλλά να είχε στην συνέντευξη που είδε σήμερα και είχε κόσμο δικό του εκεί, υπήρχαν φωνές και μάλιστα ενόχλησαν το πάνελ. Ναι. Δραχμή και Δραχμή. Εντάξει, ναι. Όπως επίσης και εμφανίστηκαν νομίζω με τρεις φωνές πάνω. Δεν υπήρχε μία ότι είναι ο αρχηγός ο κ. Λαφαζάνης. Δύο τουλάχιστον φανήκανε. Ναι. Δύο τουλάχιστον αρχηγοί φανήκανε. Στον Κωνσταντοπούλου φανήκανε και ότι δεν υπάρχει αρχηγός. Εντάξει, τώρα είναι και νέο. Αλλά θέλω να ρωτήσω για το Σταθάκη. Ο κ. Λαφαζάνης ισχυρίζεται ότι είχα βάλει το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή και ήμουν μειοψηφία. Η άποψη μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα Υπουργικά Συμβούλια, εκεί διαφώνησε με τη γραμμή που ακολουθούσε η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός διαπραγματεύσεις ότι δεν συζητάμε έξω από το ευρώ. Όχι, νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση είχε μια συγκεκριμένη στρατηγική επίτευξη φυσικά συμφωνίας, παραμονή στο ευρώ και επίτευξη συμφωνίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Αυτό ήταν η στρατηγική μας. Κατά καιρούς είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις, αλλά ποτέ δεν τέθηκε θέμα μιας εναλλακτικής στρατηγικής. Τους υπουργούς που μετήχαν στην κυβέρνηση και είναι που αφήγανε μαζί με τον κ. Λαφαζάνη. Δεν είχε πει ότι εμείς ξεχάσετε και σταματήστε να διαπραγματεύεστε εφόσον εμείς διαφωνούμε. Όχι, ή αποχωρούμε. Όχι, όχι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είχε διατυπώσει επιφυλάξεις για το αν θα είχε αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση σε κάποιες στιγμές, αλλά αυτό ήταν το πλαίσιο συζήτησης. Επομένως ήταν... δεν είχε βάλει κόκκινη γραμμή ή σταματάει αυτή η φεύγουμε. Εγώ τώρα να παρέμβω με μια τελευταία συνέντευξη του κ. Βαρουφάκη, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, είχε 2-3 μέρες εδώ συνέντευξη. Καιρό, αρκετός χρόνος γι' αυτό. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη, διαβάζω τώρα, προβλέπει ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι ο σύντροφος Τσίπρας θα είναι ο τρίτος πρωθυπουργός που θα φύγει λόγω μνημονίου, αφού λέει ότι έχουν παραιτηθεί ήδη δύο πρωθυπουργοί. Με πόνο βλέπω την ίδια μοίρα να έχει και ένα ζήτητο πρωθυπουργό, ο φίλο και ο σύντροφό μου Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι ο ίδιο δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτέ τι θλιβερέ, όπω χαρακτήρισε, εκλογέ. Αλλά και επισημαίνει ότι και τόσο ο Τσίπρα όσο και ο Σόιμπλε και στελέχη του Δουνουτού λένε πω αυτή η νέα δανειακή συμφωνία δεν είναι βιώσιμη. Λέει και διάφορα λέει, για τον Μάρτιο και το παρελθόν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό, σε αυτόν τον ισχυρισμό. Ότι υπογράψαμε κάτι με το οποίο δεν θα μπορούμε, δεν είναι βιώσιμο. Θα σας πω απόλυτα ειλικρινά αυτό που πιστεύω. Η συμφωνία είναι βιώσιμη γιατί έχει τρία θετικά σημεία. Το ένα θετικό σημείο είναι ότι πετύχαμε ουσιαστικά την αναδιάρθρωση του βραχυχρόνιου χρέους που είχε η χώρα, τα 50 δις δηλαδή που έπρεπε να πληρώσει από τώρα μέχρι το 19. Mm-hmm. Αυτό το χρέος το κάναμε μακροχρόνιο. Δηλαδή θα πάρουμε αυτά τα χρήματα και θα τα αποπληρώσουμε σε 30 χρόνια. Αυτό ήταν ένα θετικό, διότι έβγαλε από πάνω το βραχνά του χρέους από το 15 έως το 22. Αυτό εκδηλώθηκε σε ένα δεύτερο θετικό σημείο, επειδή έγινε με αυτόν τον τρόπο, το οποίο είναι ότι εκεί που η Ελλάδα έπρεπε να έχει πολύ μεγάλα πλεονάσματα δημοσιονομικά, άρα να πάρουμε και πολλά άλλα μέτρα. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή. Και αυτό είχε το τρίτο θετικό της συμφωνίας,
το ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα περικοπών σε μισθούς και μόνο οριακά, μόνο σε συντάξεις. Αυτά είναι τα τρία θετικά της συμφωνίας. Η συμφωνία όμως, αν θα είναι βιώσιμη ή όχι, γιατί έχει και πολλά άλλα θέματα που είναι αρνητικά και έχουν τεθεί και στο δημόσιο διάλογο, θα εξαρτηθεί από ένα πάρα πολύ κρίσιμο παράγοντα. Το αν η οικονομία θα γυρίσει σε ανάπτυξη το 2016, γρήγορα και με κάποια σταθερότητα ή όχι. Αυτό θα καταστήσει βιώσιμη τη συμφωνία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να γυρίσει η οικονομία, θα οξυνθούν τα προβλήματα που θα καθιστούν τη συμφωνία προβληματική ως προς αυτό. Από τι εξαρτάται για να γυρίσει η οικονομία? Κατά τη γνώμη μου, από μια γρήγορη αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και μια κυβέρνηση η οποία θα δώσει κατά προτεραιότητα, θα πάρει πρωτοβουλίες και μέτρα για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και για την ενίσχυση της απασχόλησης. Υπάρχουν χρήματα για να πέσει στην αγορά? Η συνοπτική απάντηση είναι ναι, διότι από τους πόρους που διαθέτει η οικονομία, ας πούμε το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί πολύ οι διαθέσιμοι πόροι με την αύξηση των προκαταβολών για τα επόμενα 20 δις που είναι του 14-20. Θα διπλασιαστούν από 7% η προκαταβολή, θα γίνει 14. Αυτό είναι 2,8 δις μέσα στο 15. Συν τα χρήματα του ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, άλλα 3-3,5 δις, φτιάχνουν 6 δις μέσα στο 15 που μπορούν να κινήσουν την οικονομία. Συν τα χρήματα τα οποία θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχει το δημόσιο προς τις ιδιώτες, φτιάχνουν μια κρίσιμη μάζα. Βεβαίως. Φτιάχνουν μια κρίσιμη μάζα, η οποία, αν γίνει σωστή διαχείριση και ληφθούν και τα σωστά τα μέτρα, θα δώσει μια όθηση. Έχει κάνει μια ανακοίνωση σήμερα για το ΕΣΠΑ. Έχω βγάλει μια ανακοίνωση. Εγώ απλώς μισό λεπτό και να πω ότι επειδή από το 2010 που μπήκαμε στο μνημόνιο, έχουμε ακούσει κατά καιρούς πρωθυπουργούς και υπουργούς που έχουν περάσει από εδώ, χαρτοφυλάκια σαν το δικό σας, να προβλέπουν έξοδο από το μνημόνιο τότε και ανάπτυξη. Ξεκινώντας, νομίζω, ο κ. Παπακοσταντίνου για πρώτη φορά είχε μιλήσει για το τέλος του 2011, γύρω στο 2010. Κάπου εκεί. Και έχουμε φτάσει ήδη στο 2015 και βουλιάζουμε ακόμα. Είμαστε στην ύφεση, κάπου στο 0. Τώρα ο κ. Τσίπρας, και εσείς είπατε 16, ο κ. Τσίπρας λέει κάπου 16-17 θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αρχίζει ο κόσμος να μην το πιστεύει. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια να γυρίζουμε και να κυνηγάμε την ουρά μας, ο κόσμος αρχίζει και είναι, το είπατε και μόνος, πολύ επιφυλακτικός. Ακούει και δεν πιστεύει πια. Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο, διότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που κρατάει η βαριά ύφεση. Είναι πολλά τα χρόνια. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πέντε, είναι έξι. Λοιπόν, άρα η επιφυλακτικότητα του κόσμου είναι δεδομένη. Εν τούτης υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Σας θυμίζω ότι το πρώτο μνημόνιο είχε πολύ βαριά δημοσιονομική προσαρμογή, πολύ ηφεσιακά μέτρα, τεράστιες περικοπές και απότομες περικοπές. Και το ίδιο ισχύει και για την έναρξη του. Αυτό είναι αντιφατικό με μια μεταστροφή της οικονομίας, προφανώς. Τα δεδομένα σήμερα όμως είναι ότι πρώτον η οικονομία μάλλον με τα βεβαιότητας μπορεί κάποιος να πει ότι έχει πιάσει πάτο, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Δεύτερον, ότι οι προσαρμογές δεν χρειάζονται, είναι λίγα τα μέτρα που θα πάρθουν το 2015, 2016, 2017 και είναι αρκετή η δυναμική που υπάρχει στην οικονομία προκειμένου να ισχυριστεί κάποιος για πρώτη ίσως φορά, ίσως με μεγαλύτερη βεβαιότητα, ότι υπάρχει δυνατότητα μιας όχι εντυπωσιακής ανάπτυξης, αλλά μια μεταστροφής έστω σε ένα θετικό πρόσημο. Σε συζητήσεις με τον Σέξο και με την Τρόικα ή το κουαρτέτο τώρα, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η συνταγή δεν έχει βγει και έχει κρατήσει 6 χρόνια στη λιτότητα και σε ουρές στα συζήτεια, σε ανέργους αυξάνονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν έχει συνέστηση αυτό. Όχι, οι έξω δεν το βλέπουν. Βεβαίως. Και τι λένε, ότι φταίμε εμείς οι τεμπέληδες, ότι δεν εφαρμόζουμε τις μεταρρυθμίσεις που ζητάνε, τις προσαρμογές? Ξέρετε, η φιλοσοφία τους είναι πάρα πολύ απλή, ότι με δεδομένο ότι παραμένει η χώρα εντός ενός νομίσματος, η στρατηγική είναι μία, εσωτερική υποτίμηση. Εσωτερική υποτίμηση σημαίνει περικοπές, μισθούς, συντάξεις, δημόσιες δαπάνες και η απελευθέρωση των αγορών και επαγγελμάτων κτλ. Προκειμένου η οικονομία να χτίσει τη χαμένη της ανταγωνιστικότητα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Σήμερα όμως, προφανώς υπό το νέες πολιτικές
και οικονομικές συνθήκες, υπήρξε μια συμφωνία που είναι πολύ πιο ισορροπημένη σε σχέση με αυτές τις επιλογές. Το επιχείρημα που συνεχώς κάνουν σημαία και η πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και διάφοροι παράγοντες οικονομικοί και απέξω, ότι εσείς φταίτε γιατί να βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Ιρλανδία, βγήκε η Κύπρος. Και επίσης ότι αυτό το εξάμηνο, επτάμηνο, αντί να βελτιώσουμε τη θέση μας, την κάναμε χειρότερη, φορτωθήκαμε επιπλέον χρήματα στην πλάτη μας, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει πολύ πιο γρήγορα, παίρνοντας μια συμφωνία πολύ πιο νωρίς. Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Η Ελλάδα έκανε τη μεγαλύτερη, με διαφορά τη μεγαλύτερη, σε σχέση με την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες, απότομη δημοσιονομική προσαρμογή. 15 μονάδες του ΑΕΠ, τα οποία απέτησαν μέτρα περίπου 25 μονάδων του ΑΕΠ. Δεν είχαν τέτοια μέτρα. Τότε γιατί μας βάλετε στο σκληρά μέτρα σε εμάς? Νομίζω ότι δηλαδή, η Ιρλανδία είχε πολύ ποιότερο πρόγραμμα και η Πορτογαλία σαφώς ποιότερο. Και η Ελλάδα, δεν πρέπει βέβαια να παρακάμπτουμε ένα δεύτερο γεγονός, το οποίο αποτελεί και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ διατυπωμένο με σαφήνεια, ότι πέρα από τη μεγάλη έκταση του μνημονιακών πολιτικών, έτσι όπως εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, είναι δεδομένο ότι υπήρχαν και οι γνωστές παθογένειες του ελληνικού συστήματος, οι οποίες δεν μπορεί να τις παρακάμψει κανείς και οι οποίες επέτειναν κάποια από τα προβλήματα. Αντίστοιχα με τη γνώση που έχετε πέρα από την εμπειρία των 7 μηνών, πιστεύετε μπορεί να αλλάξει η λειτουργία του κράτους? Νομίζω ότι η επόμενη κυβέρνηση, και όλοι θεωρούμε δεδομένο ότι εφόσον δεν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές, πρέπει να είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Εφόσον λέτε να υπάρχει. Δεν το λέτε αυτό γιατί τρομάζουμε. Ότι μπορεί να υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές. Όχι, λέω, επειδή δεν θα υπάρχουν. Και επειδή είπατε, όλοι έχουμε συμφωνήσει. Ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν. Όλοι το έχουμε αποδεχτεί αυτό. Ναι. Απολύτως. Ναι. Άρα συζητάμε για εκλογή μια κυβέρνηση τετραετίας. Θα το δούμε συνέχεια αυτό. Νομίζω ότι το κρίσιμο θα είναι. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι αυτό είναι το κρίσιμο δίλημα των εκλογών, να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει ακριβώς αυτές τις τομές που χρειάζεται ο τόπος και θα κάνει τις βαθιές αλλαγές προκειμένου να... Στη λειτουργία και στην διοίκηση. Της διοίκησης, στη δημόσια διοίκηση, να απεμπλακεί η δημόσια διοίκηση από την πολιτική επιρροή που ασκούται. Αυτό ζητάει και ο πρόεδρος Μιχάλης της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Να μην παρεμβαίνει η κυβέρνηση στην διοίκηση. Πρέπει να αποκτήσουμε μια δημόσια διοίκηση με ισχυρό βαθμό αυτονομίας, μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτό ποιος το κρατάει αυτό? Αν ήμουν νιώσει και γέρασα από τα ακούω αυτό. Βέβαια. Είναι η κομματικοποίηση του κράτου. Προφανώς. Μπορεί να το ξεφύγετε όμως εσείς, γιατί θα σας απαντήσουν οι υπουργοί ότι κι εσείς ήρθατε, αλλά βάλετε παντού κομματικά στελέχη. Το αντίθετο μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος, διότι κάναμε τις ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Για την ακρίβεια και στο Υπουργείο και σε πολλούς άλλους θεσμούς δεν κάναμε αλλαγές. Εσείς περιμέναμε... αφήσατε ανθρώπους δηλαδή που βρήκατε? Όλους σχεδόν. Όλους. Με εξαίρεση δηλαδή τους γενικούς γραμματείς, όλη την άλλη δημόσια διοίκηση δεν την αγγίξαμε, γιατί περιμέναμε το νόμο και αυτό ήταν το σωστό. Που ετοίμαζε ο Υπουργός ο κ. Κατρούγκαλος, προκειμένου οι νέες επιλογές να μην γίνουν με αποφάσεις Υπουργού, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά γίνουν με κριτήρια αξιολόγησης, επιλογής των διευθυντών και των τμήματαρχών με δίκαιο τρόπο. Στην επαφή σας με τους υπαλλήλους, είδατε διάθεση προσφοράς? Νομίζω ότι να αλλάξουν, δηλαδή ότι περιμένουμε εντολές ή είμαστε πρόθυμοι, ανεξαρτήτως από κομματικής ταυτότητας. Νομίζω ότι. Θα συμφωνήσουν όλοι ότι η δημόσια διοίκηση έχει μία ομάδα πολύ καλούς υπαλλήλους και απαρχαιωμένες δομές λειτουργίας που δεν επιτρέπουν να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η βεβαιότητα ότι είναι μόνιμη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου. Όχι το πρόβλημα, απλώς δηλαδή με το λένε ότι δεν φοβάται ότι αύριο θα χάσει τη δουλειά του αν δουλέψει σωστά. Τα συστήματα δημόσιας διοίκησης είναι μόνιμα παντού και στην Ευρώπη. Δεν το βάζετε κανείς ως θέμα πια, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι σημασία έχει να υπάρχει η αίσθηση ότι να προχωρούν οι πιο άξιοι, να λαμβάνουν τις ευθύνες και να παίρνουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις. Όπως είπες πριν, κυβέρνηση. Εσείς είπατε κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. 20 ψηφίζουμε, 21 πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Λοιπόν, αν υποθέσουμε, εντάξει, με υποθέσεις κανόνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
Και αν υποθέσουμε ότι δεν είναι αυτοδύναμος, όπως επίσης ως τώρα φαίνεται επίσης από τις δημοσκοπήσεις. Και το λέει και η λογική, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Τι γίνεται την επομένη των εκλογών. Ακούμε διάφορα. Πέραν τον Ανέλα, ας πούμε, που είναι ένας μόνος σύμμαχος δεδομένος της κυβέρνησης, εφόσον είναι στη Βουλή. Τι γίνεται. Γιατί ακόμα και αν μπουν οι Ανέλ με τα ποσοστά που βλέπουμε, πάλι υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία μπορεί να είναι 152-153. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί για μια τετραετία η χώρα με μια πλειοψηφία τέτοια. Χρειάζεται πιο μεγάλες πλειοψηφίες. Τι θα κάνετε. Νομίζω ότι προφανώς τα κόμματα πριν τις εκλογές πρέπει να διατυπώσουν ευθέως στους πολίτες αυτό που θεωρούν ότι έχει ανάγκη ο τόπος. Γι' αυτό και εμείς διατυπώσαμε αυτή τη σκέψη ότι μια καθαρή εντολή υπέρ της αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ ή υπέρ μιας πετυχημένης κατά γενική ομολογία συνεργασίας παρά τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές που είχε το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η επιθυμητή στρατηγική την οποία προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Πάντως να σας πω κάτι, με συγχωρείτε κιόλας, εσείς που είστε, εμένα με ξενίζει από τη στελέχη της αριστεράς, η οποία αριστερά από τα φοιτητικά μου χρόνια θυμάμαι να είναι υπέρ της απλής αναλογικής και κατά των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που κάνουν προεκλογική εκστρατεία με κύριο πολιτικό διαχμή του πολιτικού τους λόγου αυτοδυναμία, η οποία μάλιστα με το εκλογικό νόμο αυτό μπορεί να έρθει και με 36%. Είναι λίγο αντιφατικό δηλαδή αυτό, έτσι, σε σχέση με όσα ακούγαμε χρόνια και χρόνια τώρα από την πλευρά της αριστεράς. Απλώς τώρα βολεύει, να πω εγώ. Όχι μόνο, αλλά διότι εμείς είμαστε δεσμευμένοι και σε αυτό. Εμείς θέλουμε να. Όπως γνωρίζετε και μέρος συνταγματικής αναθεώρησης θα είναι ένα μόνιμο εκλογικό σύστημα το οποίο θα είναι επί το αναλογικότερο φυσικά. Δεν μας φοβίζει και ας μην γελιόμαστε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας θα γίνουν εκ των πραγμάτων ένας κανόνας, έχουν γίνει σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Κάποια στιγμή θα είναι και ένα δεδομένο. Αλλά ζητά το αυτοδυναμία. Είναι και ανατροπή. Σαν άλλο η Βόρειο, άλλο η Νότιο είμαστε. Εγώ όχι, με εντυπωσιάζουμε γιατί έχω και τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τον κύριο Σταθάκη και άλλα κορυφαία στελέχη. Τις τελευταίες μου το λένε αυτό για την ζητάμε αυτοδυναμία. Το διακύβευμα και το δίλημα των εκλογών, επειδή έχει επικεντρωθεί σε αυτό που θεωρούμε εμείς βασικό δίλημα ανάμεσα στην διατήρηση μιας κυβέρνησης αριστεράς και τη μη επιστροφή ενός παλιού πολιτικού συστήματος που κυβέρνησε τον τόπο για τα προηγούμενα 40 χρόνια, εκ των πραγμάτων θέτει αυτό το δίλημα και προκρίνεται Ας πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Για να μην οθευτεί η γραμμή. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν γίνεται αυτό. Τι γίνεται μετά. Νομίζω ότι να λέει να πάρουν την ευθύνη το ποτάμι και το Πασόκ αν θα αφήσουν τη χώρα κυβέρνητη. Τι σημαίνει αυτό. Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές από τη δική μας πλευρά ότι οι Έλληνες πολίτες θα δείξουν και το δρόμο της επόμενης μέρας. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφές ότι είναι ασυμβίβαστο οποιαδήποτε συνεργασία ή μεγάλο συνασπισμό με τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, ασυμβίβαστο για πάρα πολλούς λόγους, ασυμβίβαστο για λόγους προγραμματικούς, δεν μπορούμε να συγκλίνουμε. Ασυμβίβαστο για λόγους πολιτικής βιωσιμότητας, δεν θα είναι βιώσιμος ένας τέτοιος συνασπισμός. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε θέσει ότι δεν θα θέλαμε να συνεργαστούμε με εφθαρμένα πολιτικά πρόσωπα. Το οποίο κατονόμασε ο κ. Τσίπρας, στην έδειξη που έδωσε εμάς, είπε ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Βενιζέλος, είπε δύο ονόματα. Μάλλον ο κ. Λοβέρδος θα είναι και στο επόμενο πάνελ, να τον ρωτήσουμε. Συνεπώς, πιθανόν το καταστούμε σαφές ότι είμαστε, οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο, αυτοί θα βγάλουν τους σχετισμούς, είμαστε ανοιχτοί σε βιώσιμες συνεργασίες, αλλά δεν μπορεί να η βιώσιμη βιωσιμότητα αυτή να στηρίζεται σε μία ανακύκλωση πολιτικών προσώπων. Και... Να, Υπουργέ, θα σας απαντήσουν. Συνεργαστήκατε με τους ΑΝΕΛ. Βγήκε καλή συνεργασία. Ναι. Κομμάτι του παλιού ήταν, είχε φύγει από άλλο κόμμα. Δεν νομίζω ότι... Όχι, είχε από πλευράς, είχε διαφωνήσει στην πολιτική. Ναι. Γιατί να μην είναι έκπληξη ότι πάντα βρείτε, όχι να βρείτε να λειτουργήσει σωστά σε μια γεμμένη συνεργασία, είτε με το ποτάμι, είτε με την έδρα του Πασόκ. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε το δίλημα να ολοκληρωθεί και την επαύριο της κάλπης νομίζω της απόφασης των πολιτών θα... Θα βρεθούν βιώσιμες στρατηγικές, κάτι γνώμη. Όλες αυτές οι συνεργασίες και μάλιστα μεγάλου συνασπισμού λειτουργούν αντίθετα και καταστροφικά για το πολιτικό σύστημα.
στο βάθος χρόνου, δηλαδή ότι όταν δουν τα δύο, ο κόσμος, τα δύο μεγάλα κόμματα συνεργάζοντας, λέει, που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ και σε μέτρα που θα είναι απέναντί μου, εγώ θα είμαι το θύμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μεγάλο συνασπισμό. Παραλαμβάνω, είναι μη βιώσιμο πολιτικά. Για απέξω όμως, είδατε σήμερα, έχει ένα δημοσίευμα νομίζω από το ΣΕΡΙ, έχει σήμερα τα νέα. Τα νέα σήμερα, ότι η ρύθμιση χρέους δεν θα γίνει αν δεν υπάρξει μεγάλο συνασπισμό. Ναι. Αρχίσανε τα τύμπανα δηλαδή. Ναι. Και η πυρωή ενδεχομένως προς τα. Στα δικά σας πάλι λίγο να γυρίσουμε. Υπάρχει αναπτυξιακό, ένα ειδικό σχέδιο, ένα όραμα για ανάπτυξη και την παραγωγή. Νομίζω ότι... Αυτή τη στιγμή μιλάμε συνεχώς, αν θα γίνει η κυβέρνηση, εσείς φταίς για το μνημόνιο, ο άλλος καλύτερο μνημόνιο, χειρότερο. Ο κόσμος περιμένει να τι αναλαμβάνει την κυβέρνηση. Τι μπορεί να αλλάξει και τι καινούργιο, δηλαδή παραγωγή. Εισάγουμε, σήμερα μου λέγανε ο κ. Κορχίδης, ότι εισάγουμε μέχρι και τα τέφλα. 125.000 στρέμματα έχουμε πάρει, είναι η ποσόστοση, και καλλιεργούμε 40.000. Και εισάγουμε για να έχει βιομηχανία ζάχαρης. Φέρνουμε μαρούλια, φέρνουμε οπωροκυπευτικά. Και είναι γύρω στα 5 δις αυτά που εισάγουμε οπωροκυπευτικά. Τι μπορεί να γίνει και γιατί δεν καλλιεργούμε και... Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι δεν είναι μόνο τα τέφτλα, είναι πάρα πολλά τα προϊόντα. Παράγουμε λιγότερα από την ποσόστοση που έχει η χώρα από την κοινή αγροτική πολιτική. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι έχουμε αποτύχει τα προηγούμενα χρόνια στο να κρατήσουμε και να αξιοποιήσουμε την αγροτική παραγωγή στα επίπεδα και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, ποιότητας, αδιαπραγμάτευτα, με τεράστια προβλήματα και στη διακίνηση των προϊόντων και στην αξιοποίησή τους. Άρα το μεγάλο στοίχημα είναι πολύ σαφές. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ενίσχυση εγχώριας παραγωγής. Εγχώρια παραγωγή, γεωργία, αγροτοδιατροφικό και μεταποίηση, το οποίο είναι ένα μεγάλο στοίχημα, δεδομένου ότι και η Ευρώπη μετά την αποβιομηχάνηση που υπέστη την τελευταία 15 χρόνια, 20, έχει επαναφέρει στο επίκεντρο την ιδέα ότι πρέπει να γίνει επαναβιομηχάνηση μέχρι το 2020 σε ένα επίπεδο περίπου 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Άρα είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση πρωτίστως ενίσχυση γεωργίας μεταποίησης και ταυτόχρονα αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνει στη χώρα, το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα έχουμε εξωστρεφείς υπηρεσίες, να επενδύσουμε και σε τομείς με νεανική επιχειρηματικότητα. Αν και το έχετε επεξεργαστεί σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου, δηλαδή να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που έχει κάθε νομός. Ακριβώς, να υπάρξουν η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε ενέργεια, σε υψηλή τεχνολογία, σε καινοτομία, σε πολλές υπηρεσίες που μπορούν να μεταστραφούν σε εξωστρεφείς και υπηρεσίες πολλές και να δοθεί να υπάρξει μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται ακριβώς τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει αυτή τη στιγμή και τα οποία έχουν συμπιεστεί από μια σειρά. Αν το όραμα το έχετε προγραμματίσει αυτό το πράγμα, θα είναι μεγάλη. Αυτό προϋποθέτει σταθερή κυβέρνηση, σταθερό φορολογικό σύστημα, έτσι. Πράγματα που ο πολίτης να ξέρει το περιμένει, να μην ξημερώνει από μέρα το πρωί και ακούει ξαφνικά μια διαρροή σε μια εφημερίδα ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, αποφάσισε να κάνει αυτό, το τάδε Υπουργείο αποφάσισε να κάνει εκείνο, όπως έχουμε συνηθίσει να ζούμε τα τελευταία χρόνια. Χωρίς προγραμματισμό. Αν δεν εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα παραγωγής. Τώρα να ρωτήσω εγώ τον Υπουργό, μια που τον έχουμε εδώ και κάθε μέρα έχουμε ερωτήματα για το θέμα των κόκκινων δανείων. Τι γίνεται, το διαχειριστήκατε προσωπικά, έχει μείνει στη μέση αυτό, έτσι. Τι γίνεται με το θέμα των κόκκινων δανείων, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Τα κόκκινα έχουν φτάσει δάνεια... 2 στα 219 είναι ο δανεισμός, ο συνολικός δανεισμός. 219 δισεκατομμύρια, τα οποία τα 102, τα 102 είναι κόκκινα. Τα επιχειρηματικά, τα μη εξυπηρετούμενα 44%. Τα επιχειρηματικά 45%, τα καταναλωτικά 56%. Εκεί που είναι λίγο είναι στα στεγαστικά, διότι φοβάται ο κόσμος μη χάσει το σπίτι, και είναι στο 30%. 30%. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
έμειναν τα προηγούμενα χρόνια, από τα προηγούμενα χρόνια και από το Μνημόνιο 1 και το 2, ήταν το γεγονός ότι δεν τέθηκε το θέμα να λυθεί τη σωστή στιγμή με έναν τρόπο που θα βοηθούσε και το τραπεζικό σύστημα να σταθεροποιηθεί. Άρα το τραπεζικό σύστημα και κυρίως οι ίδιες οι τράπεζες, κατά τη γνώμη μου, επέλεξαν μια στρατηγική αναβολής, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για να μην γράψουν μία, δηλαδή. Αυτό όμως έφτασε σήμερα να είναι οριστικά ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί τώρα, πρέπει να λυθεί μέχρι τις 31/12/2015, διότι από 1/1/2016 θα ενταχθούν οι τράπεζες στο ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο έχει ένα πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό. Συνεπώς, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί τώρα. Η δική μας στρατηγική, η οποία είχε διατυπωθεί από πέρυσι, την είχαμε διατυπώσει και στη Θεσσαλονίκη και ως κυβέρνηση καινούρια, είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Μία λύση είναι ένας ενδιάμεσος φορέας που θα απορροφούσε ένα μέρος των στεγαστικών δανείων και κυρίως και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία θα προσπαθούσε να τα διαχειριστεί με όρους κοινωνικά δίκαιους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσει να αναζωογονήσει και να ελαφρύνει υπάρχει, δηλαδή, το βάρος. Υπάρχει δηλαδή εκτόσεις ή ακριβώς. Περικοπές. Ναι. Κούρεμα. Και ταυτόχρονα να ενισχυθούν και να διευκολυθούν οι τράπεζες να κάνουν αναδιάρθρωση των πολλών επιχειρηματικών δανείων που έχουν εντός του συστήματος των τραπεζών. Αυτή ήταν η γενική σύλληψη και η γενική στρατηγική μας. Η άλλη πλευρά στις διαπραγματεύσεις είχε μια πολύ σκληρή προσέγγιση. Η άλλη πλευρά ήθελε αρχικά, από όσο ξέρουμε, να ισχύσει το πρότυπο της Ισπανίας, έτσι, δηλαδή των εταιριών αυτών που μπαίνουν, αγοράζουν το δάνειο σε χαμηλή τιμή σε και μετά χαμηλή. Κανονίζουν τι θα κάνουν με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Και εκβιάζουν μας. Και εκβιάζουν. Αυτό το σενάριο έχει κλείσει οριστικά. Αυτό έχει κλείσει. Αυτή ήταν η δική τους προσέγγιση. Η δική μας προσέγγιση ήταν αυτή που σας είπα. Ναι. Κάνουμε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση στο συγκεκριμένο θέμα και καταλήξαμε να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις και ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων στα τέλη του Οκτώβρη. Τώρα που μας έρχεται. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουν πουληθεί δάνεια σε εφάντα. Όχι. Ωστόσο η πρόταση. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει καν νομικό πλαίσιο για αυτά. Πρέπει να. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μια τέτοια στρατηγική, πρέπει να. Έτσι νόμος είναι. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω ότι η σκληρή αυτή θέση από όποιους διατυπώνεται είναι ακόμα στο τραπέζι ή δεν έχει αποσυρθεί εντελώς. Είναι ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι η διατύπωση έτσι όπως έγινε στη συμφωνία είναι πιο φιλική προς την ουδέτερη δική μας πλευρά. Αλλά, αυτό λέμε, αλλά ναι. Επαναλαμβάνω, τέλειο Οκτώβρη πρέπει να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις και να αποτυπωθούν. Τι μπορεί να ελπίζει ο νοικοκύρης, τα νοικοκυριά. Εντάξει, οι αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να. Εμείς πήραμε και μερικά θετικά μέτρα ήδη που προέκυψαν και σε συμφωνία μετά τη διαπραγμάτευση. Εμείς ενισχύσαμε τον νόμο Κατσέλη. Βάλαμε και τα χρέη που έχει ένα νοικοκυριό προς την εφορία. Να μπορούν από κοινού να τα χειριστεί ο δικαστής. Αυτό είναι πολύ θετικό για τα νοικοκυριά, γιατί ελαφρύνει ουσιαστικά την εξυπηρέτηση των χρεών τους προς πάσα κατεύθυνση. Και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας. Θα ανοίξουμε ένα μεγάλο αριθμό γραφείων που θα βοηθάνε τα δανειολήπτες να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και να τους. Το έχει αποδεχτεί η Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι μέρος των θεμάτων που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία αυτές η νομοθεσία. Και έχουμε πάρει και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που θα γίνουν σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται. Πάντως, λέτε, το θέμα των κόκκινων δανείων σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει κλείσει μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, το οποίο πια δεν είναι πολύ μακριά. Μιλάμε για τους επόμενους τρεις μήνες πια. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Είναι τρεις μήνες, πρέπει να έχει τελειώσει. Ότι το θέμα μετά. Αν δεν τελειώσει, δεν Αν δεν τελειώσει, νομίζω ότι πλέον είναι κοινή συνείδηση ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνδέεται με τη λύση των κόκκινων δανείων. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσό, οι οριστικές λύσεις θα προσδιορίσουν λίγο πολύ. Επειδή είστε γενικά σας αλλά πιστεύω ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί
θα δημιουργήσει πλέον μόνιμη σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα. Είστε προσεκτικό στο δημόσιο λόγο σας και δεν καλλιεργείτε και μεγάλες προσδοκίες από τους υπουργούς και το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να το πω αυτό. Το κρατάτε ακόμα ως πιθανότητα να μπει στη συζήτηση ξανά από την πλευρά του κάποιον από τους δανειστές μας ιστορία αυτή με τις εταιρείες. Αλλά λέτε ότι αυτό, κατά την άποψη, είναι μάλλον ένα ενδεχόμενο που πρέπει να έχει απομακρυνθεί. Αυτό είναι θετικό και θέλουμε να το κρατήσουμε. Σας βλέπω όμως ότι κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις και λογικό είναι γιατί. Δεν κρατάω. Ναι, είμαι. Είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου. Έχουμε κάνει ένα τηλεφωνήματα με το θέμα των εγγόνων δανείων, γιατί είναι μειωμένες αποδοχές του κόσμου. Πολλοί κόσμοι στην ανεργία. Υπάρχει προστασία του νόμου Κατσέλη και το καθεστώς των νομοθετικών δανείων. Ναι, είναι ίσως. Υπάρχουν πάντως πολλοί τρόποι. Όπως το ασφαλιστικό και αυτό είναι δύο πιο μεγάλες αγωνίες του κόσμου με βάση τα μηνύματα που παίρνουμε και σήμερα. Βεβαίως. Πάντως υπάρχουν αρκετά εργαλεία με τα οποία μπορεί να γίνει μια δίκαιη αναδιάρθρωση των δανείων. Εάν δηλαδή ενσωματωθεί το ελάχιστο εισόδημα βάσει το οποίο και η ίδια η τράπεζα, ας πούμε ότι είναι 1.100 ευρώ το ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα, από εκεί πέρα και η ίδια η τράπεζα θα έχουν κίνητρο να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια. Με βάση το εισόδημα πέρα από αυτό. Αυτό θα είναι αυτό το σύστημα που λέμε, ανάλογα με το εισόδημα που θα έχει καθίσει, θα είναι και το ποσό ακριβώς το οποίο θα πρέπει να δίνει. Μπορεί δεν να είναι. Δίνει. Δηλαδή να προσαρμόσει το δάνειο ουσιαστικά στην πραγματική ικανότητα του νοικοκυριού. Αυτό θα έχει κάποιες ζημίες και για τις τράπεζες και για. Να το εμφανίσει τράπεζα όμως εξυπηρετούμενο. Αλλά θα το εμφανίσει εξυπηρετούμενο. Άρα έχουμε μία γκάμα εργαλείων, των οποίων ελπίζω ότι διαπραγματεύσεις. Τέλειο Οκτώβρη θα πάρουν την επιθυμητή κατεύθυνση και θα δώσουν πραγματικά μια λύση. Μάλιστα. Τα επιχειρηματικά είναι πιο βαριά. Βαριά και πολύ δύσκολα. Βαριά και πολύ δύσκολα. Ναι, γιατί είναι και μεγάλες επιχειρήσεις. Έχεις κάτι άλλο για το δάνειο να πούμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Με την αφήγηση. Στα αφηγεία, εκεί υπάρχει κάποια εξέλιξη. Διότι αυτή η τιμωρία μας έχουν επιβάλει. Εγώ δεν ξέρω πώς μας έχουν επιβάλει. Και από το ρεπορτάζ μου λέγανε ότι μέχρι το 22. Μας έχουν βάλει στο μαύρο πίνακα να μην παίρνουμε δουλειές. Εκεί μια διαπραγμάτευση. Ότι μέχρι το 2018 θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει τέτοια. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο διαπραγματεύσεων στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως ξέρετε, μπορούν να παίρνουν μόνο πολεμικές παραγγελίες και όχι εμπορικές. Πρέπει να κλείσουν όμως με κάποιο επωφελή τρόπο όλα τα θέματα των παλιών υποθέσεων και των παλιών. Κρατικών επιχορηγήσεων. Έχουν χάσει πολλές δουλειές στην Βουλγαρία, στην Τουρκία. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτές οι παλιές υποθέσεις είναι εννοείται υποβρύχια και αυτά. Ναι. Να κλείσουμε το θέμα ιδιωτικοποιήσεων. Έχεις κάτι άλλο. Τι γίνεται στις ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποιήσεις, όπως ξέρετε, η συμφωνία από τη 12η Ιουλίου και εξειδικεύτηκε και τώρα. Έγινε μια θετική εξέλιξη με την αποδοχή της ίδρυσης του Ταμείου. Πριν είχαμε ένα κατάλογο, είχαμε το ΤΑΙΠΕΔ και ένα κατάλογο 23 ιδιωτικοποιήσεων που περιλάμβαναν και το νερό και την ενέργεια και τώρα γίνανε 9 αυτές. Λοιπόν, συμφωνήσαμε εμείς ότι οι 9 που είναι όριμες ή εν εξελίξη, οι 9 πρώτες, αυτές θα προχωρήσουν. Οι υπόλοιπες όλες θα περάσουν στο Ταμείο. Το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να ιδιωτικοποιεί, όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Θα έχει βάθος 30ετίας και θα μπορεί να χτίζει τις αξίες που θα έχει το γιατί δημόσιο. Γιατί η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, για παράδειγμα, γίνεται καλύτερα τώρα από ό,τι θα γινόταν με τη συμφωνία που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων θα γίνει όπως ήταν πριν. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη συμφωνία, είναι η ίδια ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι συμφωνία επέμεναν. Να γίνει κάποια αναθεώρηση. Ναι, εμείς είχαμε ανοίξει διαπραγματεύσεις για να αναθεωρήσουμε τους όρους και να τους κάνουμε πιο υποφελείς για το ελληνικό δημόσιο. Αλλά στο πλαίσιο του συμβιβασμού που έγινε τον 12 Ιουλίου υπάρχει η δέσμευση να προχωρήσει ο διαγωνισμός όπως είναι, όπως υπάρχει έχει. Συμφωνία στην επομένη της υπόλοιπης συμφωνίας. Υπήρξε ανακοίνωση από τους Γερμανούς στην ελληνική εταιρεία ότι εμείς δεν είναι οριστική αυτή η πρότασή μας. Θέλουμε, αν αναθεωρηθεί, θα πάρουμε πίσω. Απαντήσαμε σε αυτό. Τον επόμενο χρόνο. Απαντήσαμε ότι αν τεθεί θέμα αναθεώρησης από την πλευρά
της θα αναθεωρήσουμε και εμείς και θα ανοίξει ξανά η συζήτηση. Το ελληνικό δεν είναι μέσα σε 9. Και το ελληνικό είναι, μέσα σε 9. Ναι. Άρα τι γίνεται, θα προχωρήσει με βάση τη συμφωνία που όπως έχει γίνει. Όπως έχει γίνει με το ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Όπως έχει γίνει ήδη η συμφωνία. Ναι, ναι. Οι 9 πρώτες γιατί... δεν αλλάζουν. Ναι. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Κάποιος δεν τρίβει τα χέρια σου. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Λοιπόν, είχαμε και πολλά ακόμα. Μέλος, μέρος το... Νομίζω ότι η επιτυχία του Ταμείου ήταν ότι σώθηκαν όλες οι άλλες πολύ σημαντικές και στρατηγικής σημασίας εταιρείες, η ΔΕΗ, το νερό και πολλοί άλλοι, τα ταχυδρομεία και πολλοί άλλοι. Τι αποτέλεσμα βλέπετε στα Χανιά? Στα Χανιά θα πάμε πολύ καλά, γιατί έχει ο... έχουμε ρεκόρ. Δεν έχει βγάλει βουλευτή η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, στα Χανιά. Δεν έχει βουλευτή. Είναι και το εκλογικό σύστημα, βέβαια, έτσι, αλλά δεν έχει βγάλει βουλευτή. Είναι τετραεδρική, οπότε. Και δεν έχει βγάλει βουλευτή η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά. Είναι το πρώτο κόμμα. Τρία και ένα ο κύριο Θεοδωράκη. Και ο κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίο είναι ξανά υψήφιο στα Χανιά και στη Λάρισα, νομίζω. Μην πω κάτι που είναι λάθο. Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρόπουλο. Καλή επιτυχία. Είστε καλά. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε. Νίκος Φίλης, Σοφία Βούλτεψη, Αλεξάνδρα Μπαλού και Ανδρέας Λοβέρδος στην παρέα μας. 3 λεπτά από τώρα επιστρέφουμε και με τα δικά σας μηνύματα.